Μαζί μας για τη συνέχεια είναι ο στρατηγικός αναλυτής, ο κύριος Νίκος Λιγερός. Θα δούμε τις δικές του εκτιμήσεις για το πού πάει τελικά αυτή η ιστορία με τις τουρκικές προκλήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Κύριε Λιγερέ, καλή σας μέρα, καλώς ορίσατε στο Ραδιοπαθός. Χαρά να είστε μαζί μας. Καλή σας μέρα, καλώς σας βρήκα. Η χαρά λοιπόν, είναι και δική μου. Να είστε καλά. Να ρωτήσω καταρχήν, περιμένατε αυτή την κλιμάκωση της Τουρκίας, κύριε Λιγερέ, με τον τρόπο που εκδηλώθηκε, με τον τρόπο που συνεχίζεται? Κοιτάξτε, τουλάχιστον για τη διαδικασία της Ναύτεξ μέχρι 22 του μηνός στις 12 η ώρα το βράδυ ήταν αναμενόμενο, ναι. Τώρα το θέμα είναι τι θα γίνει μετά, αν υπάρχει ανανέωση και παράταση της Ναύτεξ και πώς θα λειτουργήσουμε σε αυτό το πλαίσιο. Εδώ νομίζω ότι είναι το στρατηγικό θέμα. Αλλά το πρώτο μέρος ήταν αναμενόμενο, παρόλο που πολλοί δεν το ήξεραν, γιατί πολύ απλά όταν υπάρχουν δηλώσεις για θέματα Ναύτεξ, είναι πάντοτε ποιος προλαβαίνει ποιον όσο αφορά τις Ναύτεξ. Άρα είναι μια διαδικασία που ξέρουμε εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα, γιατί πολύ συχνά στο Αιγαίο υπάρχουν δηλώσεις από Ναύτεξ εκ μέρους της Τουρκίας και της Ελλάδος και πολύ συχνά αναγκαζόμαστε να βάλουμε Ναύτεξ, ακόμα και χωρίς να πηγαίνουμε σε στρατιωτικό επίπεδο, για έναν πολύ απλό λόγο, για να μην προλάβει ο άλλος να βάλει μια Ναύτεξ. Άρα, χωρίς να τις αξιοποιούμε, εννοείται, χωρίς να τις χρειαζόμαστε στην ουσία. Σωστά, σωστά. Δεν πηγαίνει κανένα σκάφος πολεμικό, ακόμα και όταν μιλάμε για υποτίθεται ασκήσεις με αληθινά πυρά. Άρα, απλώς εδώ στην Κύπρο έγινε γνωστό αυτό το γεγονός πιο πρόσφατα, γιατί δεν χρησιμοποιούμε το ναυτικό με την ίδια διαδικασία της Ελλάδος και κατά συνέπεια τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά. Άρα εγώ θέλω απλώς να σας βεβαίως πω ότι... Εδώ, παρακαλώ. Όχι, όχι, πείτε μου, πείτε μου. Όχι, εδώ βεβαίως η Τουρκία χρησιμοποίησε αυτό το μέσο απλά και μόνο για να παρεμποδίσει την γεώκριση. Ναι, αλλά ούτως ή άλλως να ξέρετε και σε αυτά που σας λέω για τα ελληνικά δεδομένα στο Αιγαίο, πολύ συχνά είναι απλό για να παρεμποδίσει μια διαδικασία και να καθυστερήσει μια διαδικασία στην οποία θα έμπαινε η Ελλάδα και αυτό της επιτρέπει μερικές φορές και για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης να πει ότι έχει το πάνω χέρι και στο Αιγαίο. Άρα εδώ προσπαθεί να πει ότι έχει το πάνω χέρι στην ΑΟΛ, αλλά αυτό που δεν λέει και δεν καταλαβαίνουν ξεκάθαρα και οι Κύπροι πολίτες είναι ότι επειδή είμαστε σε διεθνή χωρικά ύδατα, στην πραγματικότητα είναι μια διαδικασία που προβλέπεται και οι στρατιωτικές ασκήσεις λειτουργούν με τις ναύτες σε διεθνή ύδατα και μερικές φορές όντως μπορούν να καθυστερήσουν μια διαδικασία γεώτρησης, αλλά ποτέ να την ακυρώσουν. Ναι. Εντάξει, εννοείται ότι σε κάποιο στάδιο μπορεί να επανέλθει η εταιρεία η Ιταλική και να κάνει αυτό που ήθελε να κάνει τώρα μέχρι τις αρχές του Μάρτη που πρέπει να πάει κάπου αλλού, αλλά ποιος... Όχι, μην το λέτε τόσο γενικά, γιατί βλέπω ότι και επειδή σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, να μπούμε λίγο στις λεπτομέρειες. Η ΕΝΗ πρέπει να πάει στη συνέχεια στο Μαρόκο. Η άδεια που έχει όσο αφορά την Ναύτεξ, την Κυπριακή για την γεώτρηση, λήγει την 1η Απριλίου, δεν λήγει το Μάρτη. Άρα, για να είμαστε συγκεκριμένοι, υπάρχει αυτό το περιθώριο και επιπλέον υπάρχει και περιθώριο παράτασης, αν εμείς κάνουμε μια παράταση σωστή όσο αφορά την Ναύτεξ, διότι πολύ απλά η ΕΝΗ με το Μαρόκο έχει τρεις άδειες. Μία άδεια έχει 40% από την περιοχή, στην άλλη έχει 70% και στην άλλη έχει 75%. Και καταλαβαίνετε, επειδή το άλλο ποσοστό ανήκει στο ίδιο το Μαρόκο και δεν είναι το Μαρόκο που έχει το γεωτρύπανο, το Μαρόκο θα αποδεχτεί τη γεώτρηση όποτε και να την κάνει η ΕΝΗ. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να βιαστεί η ΕΝΗ για να πάει στο Μαρόκο και μετά να επιστρέψει. Μπορεί να το κάνει βέβαια, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί απλά να πει στο Μαρόκο, εγώ επειδή έχω το γεωτρύπανο εδώ, μπορεί να καθυστέρησα για ας πούμε 14 μέρες, αλλά θα κάνω πρώτα τη γεώτρηση εδώ και μετά θα φύγω. Και αυτό δεν θα είναι καθόλου προβληματικό για το Μαρόκο. Άρα, ας επανέλθουμε στα δικά μας και να πούμε ότι η απόφαση της ΕΝΗ δεν εξαρτάται από το Μαρόκο. Εξαρτάται μόνο και μόνο από τη διαδικασία των Ναύτεξ όσο αφορά την Τουρκία και την Κύπρο. Ναι.
Άρα είναι ζωτική σημασία τι θα γίνει με το πέρας της υφιστάμενης ναύτεξ. Εάν θα ανανεωθεί ή όχι. Και όχι μόνο αν θα ανανεωθεί, αν εμείς θα καταφέρουμε να τηρηθεί η δικιά μας που πηγαίνει μέχρι την 1η Απριλίου και στη συνέχεια, αν φανταστείτε ότι δεν υπάρχει αρκετό χρονικό διάστημα, να έχουμε ήδη από πριν την 1η Απριλίου τη συνέχεια της ναύτεξ μας. Καταλαβαίνετε. Άρα αυτό έχει μεγάλη σημασία, το πώς το διαχειριζόμαστε. Γιατί δηλώσεις του τύπου «Δεν πειράζει, ας φύγουν οι Ιταλοί, θα ήταν καλύτερο να είχαμε Αμερικανούς», είναι δηλώσεις από άσχετους, γιατί δεν ξέρουν ότι οι Έλληνοι μέσα στη Μεσόγειο είναι κυρίαρχος παίχτης, ο οποίος παίζει και με το... παίζει και με το Μαρόκο και με την Αλγερία και με τη Λιβύη και με την Αίγυπτο. Άρα στην πραγματικότητα το γεγονός ότι η Έλληνη μπήκε και στην Κύπρο είναι κάτι πολύ ενισχυμένο για όλο το πλαίσιο της Μεσογείου. Και κατά συνέπεια δεν είναι ένας παίχτης που είναι... Το λένε αυτό όμως κάποιοι, κύριε Λιγερέ, διότι επικαλούνται το παράδειγμα του οικοπαίδου 6, στο οποίο προχώρησε η γεώτρηση με τους Γάλλους. Και είχαν στείλει οι Γάλλοι να συνοδεύει το γεωτρύπανό τους μια φρεγάτα. Και εκεί δεν τόλμησε. Όχι. Για να είμαστε ακριβείς, γιατί ξέρετε ότι πηγαίνω συχνά στη Γαλλία, οι Γάλλοι δεν έστειλαν μια φρεγάτα. Οι Γάλλοι είχαν δύο φρεγάτες στην περιοχή και ένα αμερικάνικο αεροπλανοφόρο, τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με τη γεώτρηση, αλλά είχαν βάλει ένα timing έτσι ώστε εκείνη την περίοδο να βρίσκονται στην περιοχή. Και δεν είναι για να και δεν είναι για να υποστηρίξουν τη γεώτρηση, γιατί αυτό δεν το κάνει ποτέ η Total. Αυτό που έχει σημασία, υπενθυμίζω ότι για το θαλάσσιο οικόπεδο 6, που λέτε ότι είναι πιο απλό επειδή είναι οι Γάλλοι, ότι αντιθέτως το θαλάσσιο οικόπεδο 6 η Τουρκία θεωρεί ότι είναι δικό της, ενώ το θαλάσσιο οικόπεδο 3 δεν θεωρεί ότι είναι δικό της, θεωρεί ότι είναι των Τουρκοκυπρίων στα κατεχόμενα. Άρα, αν εξετάσετε γεωπολιτικά τα δύο θαλάσσια οικόπεδα, το 6 είναι πιο δύσκολο από το 3. Άρα, αυτές οι απλοποιημένες σκέψεις που προέρχονται από ανθρώπους που δεν ασχολούνται με το θέμα και διαδίδουν μέσω των μαζικών ενημέρωσης, μέσω μαζικής ενημέρωσης, αυτά τα δεδομένα, είναι απλώς ότι τα κοιτάζουν όπως και εμείς κοιτάζουμε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δες και δεν υπάρχει κανένας άλλος στον πλανήτη. Κάπως επιφανειακά δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Και όταν κοιτάζεις επιφανειακά ένα θέμα που αφορά γεωτρήσεις, σίγουρα φαντάζεστε ότι μάλλον δεν είναι το σωστό. Ναι. Πάντως, επιπλέον υπενθυμίζω ότι η Έλληνη και η Total είναι σύμμαχοι. Είναι συνεταίροι, ας πούμε. Ναι. Συνεταίροι σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί ξέρετε ότι ακόμα και όταν κάνουν γεωτρήσεις σε ένα άλλο σημείο που δεν ανήκει στην άλλη εταιρεία, επειδή είναι σε πολλά σημεία μαζί, δίνουν τα δεδομένα ο ένας στον άλλον. Και αυτό δεν είναι μόνο συνεταιρισμός, είναι πραγματικά συνέργεια. Και λέω, έχει πρόβλημα η Ιταλία να ενεργοποιήσει τη Γαλλία ή έχει πρόβλημα η Γαλλία να ενεργοποιηθεί αφού ούτως ή άλλως έχουν κοινά συμφέροντα? Όχι. Απλώς εδώ πρέπει να κοιτάξουμε με ποιον περίεργο τρόπο διαχειρίστηκαμε τα θέματα της ναύτεξ, γιατί όταν κοιτάζουμε τα επίσημα site σε διεθνές επίπεδο έχουμε πολλές ημερομηνίες που αλλάζουν συνεχώς, ενώ θα πρέπει να είναι καθορισμένες, και να κοιτάξουμε και το timing, δηλαδή πότε εκδίδουμε μια ναύτεξ για να κάνουμε μια δραστηριότητα. Άμα τα κοιτάξουμε όλα αυτά ορθολογικά, μπορώ να σας πω ότι πρώτον αυτό που έγινε μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα εχθές το βράδυ ήταν αναμενόμενο, και τώρα είναι που παίζουμε πραγματικά στρατηγικά, γιατί τώρα και η Κύπρος έμαθε ότι αυτά τα θέματα με τις ναύτεξ που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας μπορούν να παίζουν και μέσα στην ΑΟΣ. Διότι είμαστε σε διεθνή χωρικά ύδατα και αυτή η διαδικασία επιτρέπεται για τις στρατηγικές ασκήσεις. Ενώ θα έπρεπε να αναρωτηθούμε γιατί με τον Μπαρμπαρός δεν έχουμε ζητήσει αποζημίωση για την παράνομη διακίνησή του στα θαλάσσια οικόπεδα της Κύπρου, ενώ ξέρουμε ότι αυτό είναι παράνομο και δεν το συζητάμε ούτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ ξέρουμε ότι η θέσπιση της ΑΟΣ από το 2004 προβλέπει πρόστιμο και για τους ζωντανούς οργανισμούς και για τους μη ζωντανούς οργανισμούς, δηλαδή π.χ. τους υδρογονάφκες.
Για μένα αυτό είναι το θέμα, γιατί όταν δεν διεκδικείς δικαιώματα που έχεις λόγω του δικαίου της θάλασσας και λόγω της θέσπισης και την αναγνώριση που έχεις από τα Ηνωμένα Έθνη, σιγά σιγά ο άλλος σου λέει μπορεί και να μην υπάρχεις. Όπως το κάνει η Τουρκία που λέει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί και να μην υπάρχει. Υπάρχει, ξεϋπάρχει για την Τουρκία, η Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχει, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι στην Ευρωζώνη, είναι στα Ηνωμένα Έθνη και αν μπαίναμε σε αυτή τη διαδικασία να διαμαρτυρόμαστε ορθολογικά για αυτά που δικαιόμαστε, δεν θα είχαμε τόσα προβλήματα σε θέματα επιφανειακά. Ναι. Κύριε Λίγερ, εξηγήστε μας το λίγο για να καταλάβει ο κόσμος που δεν καταλαβαίνει κάποιους όρους ενδεχομένως σε κάποιες κινήσεις στη θάλασσα κτλ. Ναι. Ένα κράτος ανακοινώνει μια συνεργασία με μια εταιρεία ότι ξέρετε, Δευτέρα του μήνα προγραμματίζουμε να κάνουμε μια ερευνητική γεώτρηση στο στόχο σου πια, στο τάδε σημείο, συνδεδεμένες κτλ. Το πρώτο πράγμα που κάνει το κράτος είναι να έχει μια συμβόλαιο. Ναι. Ένα λεπτό. Λίγες μέρες πριν, μια άλλη χώρα γειτονική που θεωρεί ότι πλήττουν τα συμφέροντά της, βγάζει ναύτεξ και λέει, ξέρετε, δεν πατάει το πόδι του κανείς εκεί, διότι κάνουμε, ασκίζουμε πραγματικά πειρά και υπάρχει κίνδυνος αν πάει κάποιος να πληγεί. Το κάνει προφανώς για να σταματήσει τη γεώτρηση. Απλώς για να την καθυστερήσει, όχι για να την σταματήσει. Γιατί να ξέρετε ότι και η ναύτιξη που εκδίδει είναι πάνω και περιορισμένη στον χρόνο. Ναι. Εγώ, τρίτος παρατηρητής, ανεξάρτητος, τι συμπέρασμα βγάζω από όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ απλό, είναι ότι η διαδικασία των ναύτιξ είναι αυτή που είναι επιτρεπτή και είναι νόμιμη μέσα σε μια διαδικασία που αφορά τα διεθνή χωρικά ύδατα. Δεν μιλάμε για παρεμβάσεις σε εθνικά χωρικά ύδατα και πάντοτε ξεχνάμε ότι η ΑΟΣ είναι αποκλειστική οικονομική ζώνη και όχι αποκλειστική ζώνη, που σημαίνει ότι έχει αυτή την αποκλειστικότητα μόνο για θέματα οικονομίας και δεν μπορεί κανένας να χρησιμοποιήσει την ΑΟΣ ενός άλλου κράτους χωρίς να την ζητήσει την άδεια. Όμως, για να κάνει ασκήσεις στρατιωτικές που δεν έχουν κανένα οικονομικό όφελος και βέβαια το δικαιούται από τη στιγμή που βγάζει μια ναύτεξ. Και το μεγάλο μας θέμα είναι ποιος βγάζει την ναύτεξ πριν από ποιον. Άρα γι' αυτό σας έλεγα και προηγουμένως, πολύ συχνά βγάζουμε ναύτεξ ακόμα και αν δεν τις αξιοποιούμε επί του πρακτέου για να προετοιμάσουμε το έδαφος έτσι ώστε όταν θα το χρησιμοποιήσουμε να έχουμε ένα έδαφος. Παράσιο βέβαια. Ναι. Να έχουμε ένα έδαφος το οποίο να είναι ελεύθερο και να μας επιτρέπει να κάνουμε την αξιοποίηση εγκαίρως χωρίς καθυστερήσεις. Προφανώς οι ναύτεξ έχουν ένα συγκεκριμένο χρόνο διάρκειας. Σωστά. Δεν μπορεί να την εκδώσει για 2 χρόνια, ας πούμε. Ακριβώς. Και το βλέπετε επίσης ότι η ναύτεξ που εκδόθηκε από την Τουρκία τελείωνε 22 του Φλεβάρη. Δεν τελείωνε, ξέρω εγώ, 22 του Δεκεμβρίου. Άρα στην πραγματικότητα ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η διάρκεια, ξέρουμε για ποιο λόγο έγινε, γιατί η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο καθυστερούσε το γεωτρύπανο, το οποίο κάθε μέρα που καθυστερείται έχει ένα κόστος που είναι 250.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι προσπάθησε να χτυπήσει, αν θέλετε, εμπορικά και οικονομικά την έννη, γιατί πολύ απλά όταν δεν εκδίδουμε με την σωστή σειρά της ναύτεξ, τότε όλος το χρησιμοποιεί για να μας καθυστερεί. Ναι. Τώρα, ποιος λέει ότι η Τουρκία δεν θα εκδίδει συνεχόμενες ναύτεξ για ένα εξάμηνο, ξέρω εγώ. Γιατί είναι πολύ απλό, όταν εκδίδεται μια ναύτεξ, τότε το άλλο κράτος μπορεί να εκδώσει μια ανάπτυξη καπάκι πάνω στα δεδομένα που έχετε και είναι υποχρεωμένο το άλλο κράτος να σεβαστεί την προηγούμενη ανάπτυξη. Άρα δεν έχουμε ποτέ καμία έκδοση που να είναι, ας πούμε, θα βγάλω εγώ 10 ανάπτυξη συνεχόμενες και θα πηγαίνει μία στην άλλη. Βγάζουμε μία ανάπτυξη και μετά άλλες χώρες έχουν δικαίωμα να βγάλουν άλλες ανάπτυξη, γιατί αλλιώς θα ήταν μια μορφή αποκλειστικότητας, πράγμα το οποίο δεν επιτρέπεται στα διεθνή χωρικά ύδατα. Ναι. Άρα εκτιμάτε ότι δεν πρόκειται να βγάλει μετά από αυτήν που έχει βγάλει τώρα νέα ναύτεξη η Τουρκία. Όχι, στην πραγματικότητα ξέρω ότι έχει βγάλει νέα ναύτεξ, αλλά τώρα μπαίνουμε σε ένα καθαρά πλαίσιο παρανομίας, γιατί ξέρουμε ότι η δική μας ναύτεξ ήταν πριν. Διότι η δική μας ναύτεξ πηγαίνει από τώρα τις 9 του Φλεβάρη έως 1η Απριλίου. Άρα ξέρουμε ότι υπάρχει ναύτεξ.
Εδώ τώρα θα υποστούν κόστος οι Τούρκοι αν προσπαθήσουν να την καταπατήσουν και αυτήν, διότι στην πραγματικότητα τώρα ξέρουν όλα τα κράτη ότι η Κύπρος έχει βγάλει ήδη ναύτεξ από πριν και πολύ πιο πριν και δεν το έβγαλε πριν μία μέρα και ξέρουν ακριβώς τι γίνεται. Ενώ το άλλο θέμα ήταν, άμα κοιτάξετε τις ημερομηνίες, θα δείτε ότι υπάρχει ένας προβληματισμός στο πώς, ποιος το έβγαλε εγκαίρως και σε ποια ημερομηνία με την ακρίβεια. Ναι. Λοιπόν, τελικά νιώθετε ότι κλείνει αυτή η κρίση, κύριε Λίγερε? Εγώ ξέρω ότι πρώτον είναι πάρα πολλοί που έμαθαν τι είναι το Marine Traffic. Πάρα πολλοί έμαθαν να βρίσκουν από μόνοι τους που είναι τα στρατιωτικά σκάφη στο Frisnit. Είναι πάρα πολλοί που κατάλαβαν ότι αυτό που διαδίδουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πολύ συχνά είναι άσχετο με το θέμα, γιατί δεν έχουν πρόσβαση στα αληθινά δεδομένα των σκαφών που είναι είτε ιδιωτικά, δηλαδή εμπορικά και των εταιριών, είτε στρατιωτικά. Τώρα όλοι στην Κύπρο τα έχουν μάθει αυτά τα παιχνίδια και λέω απλώς, θα ήταν καλό και οι δημοσιογράφοι να είναι λίγο πιο προσεκτικοί, να κοιτάζουν τι γίνεται και να το βλέπουν. Εγώ την ώρα που σας μιλάω είμαι στην ιστοσελίδα του Marine Traffic και μπορώ να δω πού είναι το ΣΑΙΠΕΜ 12.000. Άρα, όταν εχθές το πρωί στη Βουλή της Ελλάδος ακούστηκε από πολιτικούς οι οποίοι το μετέδωσαν μετά με μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι το ΣΑΙΠΕΜ 12.000 έχει φύγει ήδη, καταλαβαίνετε εγώ πώς τους αξιολογώ. Ναι. Και δεν είναι αυτό. Η πρώτη φορά που συμπεριφέρονται με αυτόν τον ανεύθυνο τρόπο ενδεχομένως. Ακριβώς. Άρα θέλω να πω ότι επιπλέον όταν μιλάμε για τις παραβιάσεις και ξέρουμε τι γίνεται, να θυμάστε ότι οι παραβιάσεις σε αέριο χώρο της Ελλάδος είναι 27.000 τον χρόνο. Άρα δεν μπορώ εγώ να το χρησιμοποιήσω σαν επιχείρημα ότι σήμερα η Τουρκία έκανε αυτό, ενώ ξέρω ότι και χθες έκανε το ίδιο και προχθές και στη συνέχεια θα είναι αύριο. Για να είμαστε λοιπόν σοβαροί πρέπει να καταλάβουμε. Το θέμα της ΑΟΣ είναι εντελώς διαφορετικό. Βασίζεται σε μερικά δεδομένα. Διεθνές δίκαιο, δίκαιο της θάλασσας, τι έχουμε θεσπίσει και τι έχουμε θωρακίσει όσον αφορά τις οριοθετήσεις. Το κοίτασμα Σουπιά, γιατί ξέρετε όλοι μιλάνε για το κοίτασμα Σουπιά, αλλά άμα τους ρωτήσετε πού βρίσκεται ακριβώς, θα δείτε ότι θα σας πούν με ένα καλλιτεχνικό φλου, φαντάζομαι στο θαλάσσιο οικόπεδο 3. Το κοίτασμα Σουπιά είναι πολύ κοντά στα θαλάσσια οικόπεδα του Λιβάνου, με το οποίο έχουμε κάνει συμφωνία από το 2007. Και λέω απλώς ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε καν με τη Συρία ούτε με την Τουρκία, είμαστε πολύ πιο μακριά και γι' αυτό αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν τις ναύτιξ, οι οποίες λειτουργούν σε αυτό το πλαίσιο για να καθυστερήσουν τις διαδικασίες και να εμφανιστούν ότι είναι λόγω πολεμικής ύπαρξης που καταφέρουν αυτά τα αποτελέσματα, ενώ απλώς αξιοποιούν διαδικασίες οι οποίες ούτως ή άλλως υπάρχουν, απλώς τις παρουσιάζουν στους Τούρκους, που βέβαια ούτε αυτοί ξέρουν ακριβώς πώς λειτουργεί το θέμα. Παρουσιάζουν στο εσωτερικό μέτωπο εννοείται. Μπράβο, ακριβώς. Ναι. Μάλιστα. Και σε εκείνους και σε εμάς τους παρουσιάζουν. Σωστά, σωστά. Άρα είναι καλό να μάθουμε περισσότερα πράγματα, γιατί τα κόλπα της εξουσίας αντιστεκόμαστε σε αυτά μόνο και μόνο αν ξέρουμε την ουσία. Και η ουσία εδώ είναι να έχουμε τις γνώσεις οι οποίες αφορούν το δίκαιο της θάλασσας και τις θεσπίσεις και τις οριοθετήσεις της Κύπρου. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο καταφέρνει τελικά αυτό που θέλει, κύριε Λιγερέ. Ναι, εγώ δεν διαφωνώ, αλλά ξέρετε, είναι τα θέματα στρατηγικής. Άμα μπορείτε με έναν τρόπο ο οποίος αξιοποιεί τα δεδομένα και τα πρωτόκολλα τα κλασικά να καθυστερήσετε τον άλλον, είναι ο άλλος που πρέπει να δει πώς να μην τον καθυστερήσουν. Ακριβώς. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι σε σχέση με την οριοθέτηση των ΑΟΣ της Κύπρου και της Ελλάδος και τις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Τσαβούσογλου πάνω σε αυτό το θέμα, που είπε ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα μέσα στην Κύπρο και στην Ελλάδα, άρα εξακολουθεί η Τουρκία να έχει την ίδια θέση. Νομίζετε ότι έπρεπε να είχε, να είχε κλείσει το θέμα αυτό δεν σας, με θα την ανακήρυξη πολύ της ελληνικής ΑΟΣ? Κοιτάξτε. Θα σας πω κάτι πολύ απλό και δυστυχώς τώρα βλέπετε ότι το χρησιμοποιείτε κι εσείς, ενώ θα πρέπει να το αποφύγετε, γιατί ο κύριος Τσαβούσογλου ξέρει ακριβώς τι κάνει και πώς το δηλώνει. Ρωτάω, είμαστε μεταξύ μας, εντάξει, μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Υπάρχουν θαλάσσια σύνορα μεταξύ μας? Όχι. Άρα αυτό που δηλώνει
ο κύριος Αβούσογλου. Και βέβαια είναι αλήθεια, γιατί μιλάει για θαλάσσια σύνορα. Μα εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι έχουμε θαλάσσια σύνορα. Έχουμε κοινή οριοθέτηση ΑΟΣ και για αυτήν πολεμάμε και παλεύουμε για να υλοποιηθεί. Άρα έχουμε 48,6 χιλιόμετρα που είναι η ζώνη επαφής των δύο ΑΟΣ μας, αλλά αυτή η ζώνη δεν έχει καμία σχέση με θαλάσσια σύνορα. Αν θέλετε να ακούσετε για θαλάσσια σύνορα ορθολογικά, να ακούσετε τι γίνεται με την Ελλάδα και την Αλβανία αυτή την περίοδο. Όσο αφορά τώρα την Κύπρο και την Ελλάδα, και βέβαια δεν έχουμε θαλάσσια σύνορα, αν κανένας δεν το είπε, ούτε έχουμε βέβαια θαλάσσια σύνορα με την Αίγυπτο. Άρα αυτό δεν μας εμπόδισε να έχουμε ΑΟΣ με την Αίγυπτο από το 2003. Άρα αυτό που κάνουμε τώρα, ετοιμαζόμαστε στο τριπλό σημείο επαφής να έχουμε τρεις ΑΟΣ, οι οποίες οριοθετούνται από τρεις συμφωνίες και τις ονομάζουμε, αν θέλετε, λίγο ρηχά και απλοϊκά, ότι είναι μια τριπλή συμφωνία. Λοιπόν, είμαστε σε επαφή, κύριε Λίγερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μας έχετε μεταφέρει. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα.